πάνω από 500 και για το τέλος καθαριότητας κημητηρίων έχουν φτάσει σε πολίτες του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας. Πρόκειται για το ετήσιο τέλος των 10 ευρώ, που λόγω συσσόρευσης των αφιλών σε ορισμένες περιπτώσεις πλέον αγγίζει τα 100 ευρώ. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, τα προηγούμενα χρόνια είτε οι δημότες δεν κατέβαλαν το ποσό, είτε δεν γινόταν ειδοποίηση από την πλευρά του Δήμου. Ο Δήμος λοιπόν με τα τέλη καθαριότητας για τα κημητήρια οφείλει να βελτιώσει την ποιότητα, να καθαρίζει και όχι μόνο το χώρο του νεκροταφείου. Αυτό είτε δεν εισπρατώταν, είτε δεν υπήρχε η διαδικασία της ειδοποίησης και της εισπράξης. Ο σχετικός κανονισμός έχει ψηφιστεί από το 2011, ωστόσο οι οφειλές σε πολλές περιπτώσεις δεν καταβλήθηκαν. Όμως, όπως εξηγεί ο Δήμαρχος, το γεγονός ότι δεν εισπράχθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, δεν σημαίνει ότι δεν χρεώνονταν. Δεν μπορεί λοιπόν να είναι νεκροταφεία απεριποίητα, νεκροταφεία στα οποία δεν φαίνεται ο σεβασμός των ζωντανών στους νεκρούς και πρέπει να βελτιωθούν οι υπηρεσίες του Δήμου σε αυτή την κατεύθυνση. Μέχρι τώρα λόγω της μη πράξης των ποσών η καθαριότητα των κημητερίων είχε ανατεθεί σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Μέχρι τώρα λόγω της μη ίσπραξης των τελών καθαριότητας γινόταν η όποια καθαριότητα από τις υπηρεσίες που προβλέπονταν για δρόμους ή για τη συλλογή των απορριμμάτων. Όμως θα πρέπει να έχουμε μια οικονομική δυνατότητα αυτοτελώς να καθαρίζουμε τα νεκροταφεία. Και αυτό σημαίνει την καταβολή του 10 ευρώ Σύμφωνα με το Δήμο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει ανάλογη ανταπόκριση, δεν αποκλείεται σε βάθο χρόνου ένα οικογενειακό τάφο να μετατραπεί σε κοινοτικό.